Η Λάιλα Σάλεχ γεννήθηκε στο Κομπάνι της Συρίας το 1907. Εγκατέλειψε την πατρίδα της λόγω του πολέμου και με την οικογένειά της κατόρθωσε να φτάσει στην Ελλάδα. Έχοντας συμπληρώσει 111 χρόνια ζωής, η γυραιά πρόσφυγας ποθεί μόνο ένα πράγμα, να ξαναδεί τις εγγονές της που ζουν στη Γερμανία. Καθώς σκέφτεται την Ισρίν και την Περιβάν, το μυαλό της ταξιδεύει στην ζωή που άφησε πίσω της. Η ζωή στο Κομπάνι ήταν πολύ ωραία. Οι άνθρωποι είχαν δουλειά, ο κόσμος είχε μία κανονική ζωή. Ο πόλεμος διέλυσε την πόλη, μόνο ερείπια έχουν μείνει. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον τόπο τους και προσπαθούν να σώσουν τις ζωές και τα παιδιά τους. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Στη Λάιλα Σάλεχ έχει χορηγηθεί άσυλο, όχι όμως και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της. Αυτό σημαίνει ότι είναι η μόνη που μπορεί να ταξιδέψει, κάτι πρακτικά αδύνατο λόγω της ηλικίας της. Στόχος μας είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατό, το γρηγορότερο δυνατό, ώστε όλοι μαζί οι άνθρωποι να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να τονίσουμε την ευαλωτότητα της κατάστασης και να κινηθούν οι διαδικασίες γρηγορότερα για όλους. Η μη κυβερνητική οργάνωση Solidarity Now και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καταβάλουν προσπάθειες ώστε να λυθεί ο γόρδιος δεσμός. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε από το Κομπάνι της Συρίας με προορισμό τη Γερμανία. Ένα ταξίδι που η Λάιλα Σάλεχ δεν μπορεί να κάνει μόνη, γι' αυτό και ζητεί να δοθεί άσυλο στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της. Για την πρόσφυγα που μετρά 111 χρόνια ζωής, αυτή είναι μια μάχη με το χρόνο. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Τάικος.